Ακολουθεί η εκπομπή «Μουσική εκδρομή» με την Έφη Μάνου. Φίλοι μου, γεια σας. Είναι το ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Είμαι η Έφη Μάνου και η εκπομπή «Μουσική εκδρομή». Μια εκπομπή που ακούτε κάθε Δευτέρα και Πέμπτη τα μεσάνυχτα. Για 2 ώρες θα είμαστε εδώ, ζωντανά μαζί σας, με καλή ελληνική μουσική. Να σας καλησπέρισω όλους. Ξημερώματα Τρίτης πια, 27 Φεβρουαρίου 2018. Μια χειμωνιάτικη μέρα είχαμε σήμερα στη Θεσσαλονίκη και όχι μόνο. Όλη η Ελλάδα προφανώς είχε κάποια χιόνια σήμερα, αν και στην Ανατολική Θεσσαλονίκη δεν έριξε χιόνια από ό,τι έμαθα. Πείτε μου κι εσείς πώς θα περάσατε σήμερα, αν παίξατε χιονοπόλεμο έστω με αυτό το λίγο το χιονάκι. Ήταν πάντως μια ευχάριστη νότα. Βέβαια το κρύο είναι τσουχτερό ακόμη, αλλά εντάξει, ήταν μια όμορφη εικόνα. Τι μου κάνετε, πώς πάτε με το κρύο? Εδώ στο στούντιο είναι πολύ ζεστά, ελπίζω και εσείς να είστε κάπου ζεστά. Πάμε να περάσουμε όμορφα ένα 2 ώρο, να καλησπερίσω ήδη τους φίλους που ακούνε, βλέπω τα μηνυματάκια σας, πρόλαβα μόνο το Χριστινάκι να δω, τους υπόλοιπους σε λίγο. Χριστινάκι μου, ξενυχτάς? Μεγάλη μου χαρά, μεγάλη μου τιμή, δεν θα πας στη δουλειά το πρωί? Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε έτσι με όμορφα ελαφρολαϊκά τραγούδια, νέες κυκλοφορίες, όμορφα, ρομαντικά. Πάμε να ακούσουμε Γιάννη Πλούταρχο, «Γιατί έχω εσένα». Αφιερωμένο σε όλους εσάς που με ακούτε. Αν θέλετε τραγουδάκια, τραγουδιστές που τους έχω ήδη στη λίστα μου, πολύ ευχαρίστως να σας βάλω ό,τι θέλετε. Πάμε να περάσουμε όμορφα ένα 2 ώρο. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μου. «Γιατί έχω εσένα», μας είπε ο Γιάννης Πλούταρχος με την μελωδική φωνή του, και εγώ θα πω «γιατί έχω εσάς». Υπέροχα μουτράκια μου, όμορφα, που είστε και σήμερα κοντά μου. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου, το εννοώ. Τι όμορφη παρέα έχω. Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται, όλες οι γλυκές φατσούλες εδώ. Λοιπόν, Μάριέ μου, το τραγούδι σου θα ακούσουμε ένα και μετά θα είναι το δικό σου, Χριστινάκι μου. Η Χριστίνα, παιδιά, αφιερώνει στον Αλέξη με πολύ αγάπη. Εύη μου, όχι Εύη, Έλπη, ελπίζω να μπει και στο σταθμό, δεν ξέρω, θα σου στείλω το link σε λίγο. Δεν πρόλαβα να δω όλα τα μηνυματάκια. Χαίρομαι που είστε εδώ, είναι η μουσική εκδρομή με την Έφη Μάνου κάθε Δευτέρα και Πέμπτη ζωντανά 12 με 2 από το ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Υπάρχουν τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε, όπα, κοκκινίζει και το μικρόφωνο λίγο πιο μακριά. Υπάρχει ένα WhatsApp στη διάθεσή σας για σχόλια, παρατηρήσεις, ακόμη και να βγείτε στον αέρα αν θέλετε. Είναι το 697-29-60606. Επαναλαμβάνω, 697-29-60606. Έχουμε και σταθερό, για όσους προτιμούν το σταθερό, 2313-022-040. Επαναλαμβάνω, 2313-022-040. Για τα κορίτσια μου εκεί στην Περαία, την κολλητή μου και την Λουκία. Λουκία, ξενυχτάς, μ' ακούς καθόλου? Στείλε ένα μήνυμα να ακούς. Το σήμα σας ξέρω εκεί ότι είναι λίγο περίεργο. Θέλω να μάθω αν με ακούτε σήμερα. Λοιπόν, πάμε δυνατά με τις δικές σας αφιερώσεις, τη δικιά σας αγάπη, και άλλο ένα ευχαριστώ θα σας πω που ξενυχτάτε μαζί μου και ξέρω ότι είναι δύσκολο για πολλούς από εσάς. Είμαι πολύ χαρούμενη λοιπόν που είστε μαζί μου και σήμερα. Τώρα θα ακούσουμε τον Βέρτη που τον ζητήσανε, «Αν είσαι ένα αστέρι», για το Χριστινάκι, εξαιρετικά χαρίζει τον Αλέξη. Σας
Ακούσαμε και το Βέρτι, αν είσαι ένα αστέρι, ο ύμνος των ερωτευμένων για όλους εκεί έξω που είναι ερωτευμένοι και μας ακούνε και πολύ καλά κάνετε να ερωτεύεστε, παιδιά, υπέροχο συνέστημα. Τώρα που είστε νέοι, ο έρωτας θέλει νιάτα, ορμή. Λοιπόν, το παρεάκι μου το όμορφο εκεί, τα μουτράκια σας, οι φατσούλες σας. Για όλους τους ακροατές που ακούνε μπορούν να στέλνουν τα μηνυματάκια τους και μέσω Facebook. Είναι η σελίδα μας Μουσική Εκδρομή στο Facebook, αλλά επίσης υπάρχει και η προσωπική μου σελίδα στο Facebook Έφη Μάνου. Και το κινητό μας στη διάθεσή σας 697-29-60606. Επαναλαμβάνω 697-29-60606. Και το σταθερό μας 2313-022-040. 2313-022-040. Απλώς αν καλείτε στο σταθερό, λίγο να επιμείνετε, γιατί πολλές φορές δεν τα ακούω λόγω των ακουστικών. Εδώ είμαστε λοιπόν, μια κρύα νύχτα του χειμώνα. Και τι χειμώνα, σε λίγο φεύγει ο χειμώνας, έτσι κάνει πείσματα τώρα στον αποχαιρετισμό του. Μας κάνει κάποια πείσματα, αλλά από εδώ και πέρα δεν πτωούμαστε. Ό,τι και να κάνει η άνοιξη φτάνει σε λίγο καιρό. Ό,τι και να κάνει είναι άντε ένα μήνα ακόμη. Φέτος πέφτει και νωρίς το Πάσχα. Πάσχα θα κάνουμε με παλτά μάλλον. Αλλά εντάξει. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι που είναι εξαιρετικά αφιερωμένο στο Μάριο που το ζήτησε. Μάριο, για σένα, ξέρω ότι σ' αρέσει πολύ. Στο αφιερώνω με πολύ αγάπη. Για το παρεάκι μου εκεί θα αφιερώσω μετά. Αυτό είναι εξαιρετικά για το Μάριο. Μάριο, για σένα. Εντάξει, Μαρία μου, αυτό ήταν το τραγούδι, σου θυμάμαι καλά, αυτό πρέπει να είναι. Ελπίζω απλώς να σου αρέσει το τραγούδι και να μην έχεις και κανέναν μεγάλο καημό, έτσι. Επίσης, Μάρια, από ό,τι βλέπω ξενυχτάς και επειδή κανείς δεν έρχεται να μου κάνει παρέα τελευταία, αν θέλεις, έλα στο στούντιο την Πέμπτη να κάνουμε μαζί εκπομπούλα. Γιατί νομίζω εξέφρασες ένα τέτοιο ενδιαφέρον στο παρελθόν. Για όλη την παρέα εκεί που ακούει τα κορίτσια μου από το θέατρο Άρατος, κοριτσάρες μου, ταλαντούχες, προς το παρόν είδα Μαράκι, Εύη, Έλπη, φιλιά σε όλες σας. Η Άννα που είναι, η Άννη, ο Πάνος, η Expensive, που είναι σήμερα η Expensive, αυτή δεν χάνει καμία εκπομπή μου. Κοριτσάκια μου, για το Χριστινάκι εκεί που αφιερώνει μονίμως τον Αλέξη. Αλέξη, για σένα αφιερωμένα όλα τα τραγούδια από τη Χριστίνα. Φυσικά για τον Μάριο, προς το παρόν δεν θυμάμαι. Για την κολλητή μου εκεί που ακούω, είμαι σίγουρη. Αν ακούς, κολλητάρη, στείλε ένα μήνυμα. Για όλους τους ακροατές που ακούνε. Τώρα θα ακούσουμε Γιάννα Τερζή. Να με συγχωρέσετε, τώρα δεν είμαι τελείως σίγουρη, τη λίστα εγώ την κάνω βέβαια, αλλά έχω και πολλά στο μυαλό μου. Θα ακούσουμε το όνειρό μου, είναι αυτό που θα πάει στη Eurovision φέτος, αν δεν απατώμε. Δεν είμαι σίγουρη, παιδιά, δεν παρακολουθώ πολύ τηλεόραση, αυτά τα gossip, όχι, έχω άλλες ασχολίες ευτυχώς. Πάμε να τα ακούσουμε και αν ξέρει κάποιος να μου πει αν είναι το τραγούδι που θα πάει στη Eurovision φέτος. Συγχωρέστε με, αλλά για πράγματα που δεν γνωρίζω δεν προτιμώ να μην πω παρά να πω κάτι που δεν ισχύει. Πάμε να τα ακούσουμε παρέα. Σταμάτησε. Λοιπόν, τώρα με μια μικρή επιφύλαξη, νομίζω ναι, αυτό είναι το τραγούδι που θα πάει στη Eurovision φέτος. Χαίρομαι που δεν είμαι η μόνη ανημέρωτη εδώ, αλλά υπάρχουν και πολύ πιο ανημέρωτες από μένα. Ξέρεις που αναφέρομαι σε σένα και ξανθούλα ομορφούλα.
Λοιπόν, ήταν η Γιάννα Τερζή, είναι η κόρη του Τερζή, είναι αρκετά χρόνια στο τραγούδι, δεν είναι τώρα πια, δεν βγήκε τώρα, εδώ και μήνες ή ένα χρόνο ή δύο, και θα μας εκπροσωπήσει φέτος στη Eurovision, αν δεν απατώμε πάλι με μια μικρή επιφύλαξη πια. Λοιπόν, το επόμενο τραγουδάκι θα μου επιτρέψουν οι άντρες ακροατές να τα αφιερώσω στα κορίτσια όλα που μας ακούνε. Προσωπικά μου αρέσει πολύ αυτό το κομμάτι, το έβαλα και στην προηγούμενη εκπομπή, θα μου επιτρέψετε, έχω και εγώ τις αδυναμίες μου. Όσοι με ακούσαν στην προηγούμενη εκπομπή θα το θυμούνται, είναι ένα πολύ ωραίο κομμάτι, καινούριο, ολοκένουριο, brand new. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Δεύτερα Κλειδιά. Κατά την προσωπική μου ταπεινή γνώμη είναι κομματάρα, υπέροχο για όλες τις κυρίες που ακούνε. Έτσι θέλω να τα αφιερώσω στα κορίτσια μόνο, οι άντρες επόμενο. Πάμε να τα ακούσουμε αφιερωμένο για σας. Να είμαστε λοιπόν φίλοι μου, έχω στη καρδιά μου βέλος άντρες που εμπειριά. Υπέροχο δεν ήταν, είχα δίκιο. Για όσους τα ακούσανε πρώτη φορά, νομίζω ότι είναι ένα πολύ όμορφο κομμάτι. Μη μου πεις το είπα, αυτό κανείς δεν θέλει να τα ακούει. Γιατί όχι, ας κάνουμε τα λάθη μας ρε παιδιά, τα δικά μας τα λάθη, αλλιώς δεν μαθαίνουμε, εδώ κάνουμε λάθη και δεν μαθαίνουμε, πόσο να μην κάνουμε κιόλας. Υπέροχη, υπέροχη η Ζουγανέλη, καλώς στην Expensive, καλώς ήρθες στην παρέα, έκανα φιεροσούλες μωρό μου, σε περίμενα, ξέρω ότι όταν μπορείς μ' ακούς, σίγουρα κάτι θα είχες να κάνεις, κάπου ήσουν απασχολημένη και καθυστέρησες, αλλά τώρα είσαι εδώ και ξέρω ότι θα παραμείνεις ως το τέλος. Εξαιρετικά για την ακρίβη, την καλύτερη ακροάτρια και η κολλητή μου ακούει συνέχεια, να μην της φάμε το δίκιο, αν και δεν μου στείλε μήνυμα σήμερα. Για τα κοριτσάκια μου εκεί επίσης που ξενυχτάνε και ξέρω ότι δουλεύουν το πρωί. Έλπη Μαρία, σας ευχαριστώ, και Εύη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μου. Για τον Μάριο που ακούει, για τον Χριστινάκη μου, για τον Αλέξη. Το επόμενο κομμάτι είναι επιθυμία του Κωνσταντίνου από τον Εύωσμο, το χαρίζει τη Μαρία, και είναι η πριγκιπέσα με το Σοκράτη Μάλαμα. Για πάμε να τα ακούσουμε. Ο ακροατής που πήρε στο σταθερό να ξαναπάρει, δεν το άκουσα, λυπάμαι, ούτε το είδα. Τώρα βλέπω την κλίση, φοράω τα ακουστικά και δεν μου είναι εύκολο, ζητάω συγγνώμη, απολαμβάνω και εγώ τα τραγούδια, άλλωστε γι' αυτό κάνω και την εκπομπή, δεν την κάνουμε το ζόρι. Είμαι εδώ για να σας κρατήσω συντροφιά και να κρατάτε εσείς συντροφιά εμένα. Αυτή την κρύα νύχτα του χειμώνα, αλλά φεύγει παιδιά ο χειμώνας, τελείωσε, ό,τι και να κάνει τώρα τελείωσε, σε λίγο έρχεται η άνοιξη. Είναι το ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων, η Μιέφη Μάνο και η εκπομπή Μουσική Εκδρομή, που μεταδίδεται κάθε Δευτέρα και Πέμπτη ζωντανά εδώ, με καλό ελληνικό τραγούδι. Βέβαια υπάρχουν, τα τραγούδια μας είναι διαφόρων ειδών, είναι και οι επιλογές σας, έτσι πρέπει να γίνονται ολονών τα χατήρια, αλλά πιστεύω και σήμερα θα απολαύσετε ωραία τραγούδια. Ακριβή σου έχω ένα κομμάτι αποκλειστικά για σένα, αλλά μετά δεν το έχω ξαναπαίξει στην εκπομπή μου. Λοιπόν, για το παρεάκι μου εκεί θα ακούσουμε Χάρης Αλεξίου, καινούριο κομμάτι, και ο εσένα, τα έχω βρει αυτά, τα έχω ξετρυπώσει. Δεν το θυμάμαι το κομμάτι, αλλά για να το βάλω πάει να πει ότι μου άρεσε που το άκουσα, για την Έλπη εκεί που πιστεύω ότι την αρέσει. Εξαιρετικά για σένα Έλπη μου, γιατί μάλλον ξέρω τι ακούς, τα ακούσματά σου. Για την Εύη του Μουτράκη το όμορφο, το μαράκι μου, Μαρία Ζή.
η Μαρία Φή, δεν ξέρω που είναι, η Ανούλα, που είστε, αν ακούτε στείλτε μηνύματα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Χάρης Αλεξίου και ο Εσένα. Ακούσαμε και τον Νίκο Οικονομόπουλο. Για κάποιο λόγο, για κάποιο λόγο γίνονται όλα. Να καληνυχτήσω το Χριστινάκι το όμορφο. Καληνύχτα Χριστινάκι μου, ευχαριστώ που ήσουν μαζί μου έστω και τόσο. Ξέρω ότι ξυπνάς πρωί, καλό ξημέρωμα να έχεις. Ελπίζω όλα να σου πάνε καλά. Αύριο είναι μια όμορφη μέρα, ξημερώνει, θα ανέβει και η θερμοκρασία, λένε αύριο. Ξημερώματα Τρίτης 27 Φεβρουαρίου και είμαστε εδώ ζωντανά στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων με την εκπομπή Μουσική Εκδρομή. Μια ακόμη εκδρομούλα ξεκίνησε εδώ και 3/4 περίπου. Έχουμε ακόμη μία ώρα και περισσότερο παρέα. Δεν ξέρω, ίσως πάρουμε και παράταση αν είστε εδώ μαζί μου. Αλλιώς θα κλείσουμε στις 2. Λοιπόν, για την Έλπη εκεί που είναι αρρωστούλα, περαστικά Έλπη μου, ελπίζω να είσαι καλά μέχρι την Τετάρτη και να σε έχουμε κοντά μας. Για την Ακριβούλα εκεί, ακριβή, τη σου έχω μετά ένα τραγουδάκι μόνο για σένα. Για την Εύη το γλυκό το μουτράκι. Για τη Μαρία το μαράκι που μας είπε ότι δεν είναι καινούριο της Χάρης Αλεξίου. Ναι, εγώ νόμιζα ότι είναι καινούριο, δεν πρέπει να έχει βγάλει άλλη δουλειά από τότε. Αλλά εντάξει, ωραίο κομμάτι ήταν και της Χαρούλας της Αλεξίου. Τα χρόνια άλλωστε περνάνε πολύ γρήγορα, ειδικά μετά από κάποια ηλικία τα καταλαβαίνεις ότι περνάνε σφαίρα. Γι' αυτό ας απολαύσουμε τη ζωή μας, ας ζήσουμε το τώρα, ας κάνουμε όνειρα. Τα όνειρα είναι πολύ όμορφα, ομορφαίνουν τη ζωή μας. Και θυμάμαι μια ατάκα, το παραπέντε, δεν ξέρω αν το βλέπατε, σίγουρα όλη η Ελλάδα το βλέπε, η αγαπημένη μας η Θεοπούλα, που τη ρώτησαν για κάποια στιγμή γιατί τα κάνεις όλα αυτά και τι απάντησε αυτή η Θεά Θεοπούλα, γιατί μπορώ. Έτσι και εγώ όταν με ρωτάνε πώς τα κάνεις όλα αυτά, γιατί τα κάνεις όλα αυτά, τους απαντώ γιατί μπορώ. Είναι ωραίο να μπορείτε. Ακολουθήστε τα όνειρά σας. Η ζωή είναι πανέμορφο δώρο. Ας το αξιοποιήσουμε ρε παιδιά. Προβλήματα έχουν όλοι. Άλλοι μεγαλύτερα, άλλοι μικρότερα. Αλλά εντάξει, ας το δούμε λίγο θετικά. Αν μη τι άλλο θα νιώσουμε κι εμείς όμορφα. Με μια ωραία σκέψη αμέσως ο οργανισμός νιώθει πολύ καλύτερα. Αυτό είναι το ζητούμενο. Λοιπόν, να μην φιλοσοφούμε, είναι και αργά τώρα τέτοια ώρα. Πάμε να ακούσουμε Ραγισμένα τα μάτια σου. Διάνα Καπλανίδου, Κυριάκος Κοντάκος. Για να το επιλέξω, εντάξει, πρέπει να είναι ωραία η εκτέλεση. Πάμε να τα ακούσουμε παρέα. Όντως πολύ ωραία εκτέλεση παιδιά, αυτό που ακούσαμε Μάριε, ναι, συμφωνώ μαζί σου, πολύ ωραία εκτέλεση. Επινάνετα ένα ποτάκι αυτή τη στιγμή παιδιά, για να πω την αλήθεια. Έχει ζεστούλα εδώ, έχω τα μηνυματάκια σας από εκεί. Ωραία τραγουδάκια, τι άλλο να θέλω για το τελείωμα μιας μέρας. Λιγότερο ή περισσότερο κουραστικής. Όλοι έχουμε τις υποχρεώσεις μας, αλλά τώρα είμαστε εδώ για να χαλαρώσουμε, να ακούσουμε ωραία τραγούδια, να πιάσουμε κουβεντούλα, να σας κρατήσω συντροφιά, πιστεύω όμορφη. Για όλους εσάς που ακούτε εκεί έξω θα ακούσουμε πολύ ωραία κομμάτια. Προς το παρόν πάμε να ακούσουμε Πέτρο Ιακωβίδη, Κοριτσάκι μου, και έρχονται τα καλύτερα. Για σας όλους με πολύ αγάπη, τηλέφωνα στη διάθεσή σας,
697-29-60606 είναι WhatsApp. Επαναλαμβάνω, 697-29-60606 και το σταθερό μας 2313-022-040. Επαναλαμβάνω, 2313-022-040. Επίσης οι σελίδες μας στο Facebook Μουσική Εκδρομή και η προσωπική μου σελίδα Εφημάνουμε Ελληνικά, τα δύο πρώτα κεφαλαία. Πάμε να ακούσουμε τον Ιακωβίδη. Κοριτσάκι μου, για όλα τα κοριτσάκια εκεί, για όλους τους ερωτευμένους, χαλαρώστε, απολαύστε ωραία τραγούδια. Ελπίζω να είστε κάπου ζεστά, έτσι. Αλλιώς κουκουλωθείτε, έχει κρύο. Άγγιξε. Αυτός ήταν ο Ιακωβίδης, ο Πέτρος Ιακωβίδης, κοριτσάκι μου. Μόλις βγάζω και live βίντεο στο Facebook. Να καλησπερίσω και το Θόδωρο εδώ από το Facebook. Είναι το ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Είναι η μουσική εκδρομή, είμαι η Έφη Μάνου και είμαι κοντά σας ζωντανά κάθε Δευτέρα και Πέμπτη τα μεσάνυχτα εδώ στο ίντερνετ, στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Το link υπάρχει στο χρονολόγιο μου, μπορείτε να μπείτε. Ακούμε πολύ καλή ελληνική μουσική με παρέα όλους τους φίλους ακροατές και για όσους παρακολουθούν. Πάμε να ακούσουμε ένα πάλι Χάρης Αλεξίου αφιερωμένο για όλους εσάς που ακούτε και για όσους παρακολουθείτε εδώ το βίντεο ζωντανά στο Facebook. Θα ακούσουμε τον καθρέφτη για την Έλπη που μας ακούει, που της αρέσει η Χαρούλα, για όλα τα κορίτσια μας εκεί, την Ακριβή, τη Μαρία, για τον Μάριο που ακούει, για την Εύη, για την Πέλα στην Περαία, για όλους εσάς που ακούτε και για όσους παρακολουθούν ζωντανά τώρα από το Facebook. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματα στο Facebook, στην προσωπική μου σελίδα Έφη Μάνου, με ελληνικά τα δύο πρώτα κεφαλαία, επίσης και στη σελίδα Μουσική Εκδρομή. Ζωντανά εδώ στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων, ως τις 2 μαζί σας. Πάμε να ακούσουμε Χάρης Αλεξίου, Καθρέφτης. Ήταν η Χάρης Αλεξίου και Καθρέφτης. Έχουμε τραγούδια για όλα τα γούστα, για όλους τους ακροατές που ακούν εκεί. Όλες οι επιθυμίες σεβαστές. Προσπαθούμε να τα βάλουμε λίγο σε μία σειρά όλα. Αλλά εντάξει, έτσι δεν είναι η ζωή. Μια τα πάνω, μια τα κάτω. Θα ακούσουμε ακόμη ένα. Έτσι, θα ακούσουμε Τερζή, να με θυμάσαι, και μετά πάμε σε πιο χαρούμενα χορευτικά κομμάτια. Ας ακούσουμε τον Πασχάλη Τερζή για όλους εσάς εκεί που είστε μαζί μας. Ξημερώματα 3ης 27 Φεβρουαρίου. Η ώρα έχει πάει 1:05 και εμείς εδώ ζωντανά παρεάκι αυτή την κρύα νύχτα του χειμώνα. Ακούμε Πασχάλη Τερζή, να με θυμάσαι, για όλους εσάς με πολύ αγάπη. Ωραίος ο Πασχάλης Τερζής, δεν λέω, αλλά έχω την εντύπωση ότι μας μελαγχόλησε λίγο. Εμείς δεν θέλουμε άλλη μελαγχολία. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να πάμε σε δυνατά, χορευτικά και φάτα τραγούδια. Νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή, γιατί ακόμα λίγο και θα μου νιστάξετε. Είναι η ώρα τέτοια περασμένη.
Λοιπόν, το επόμενο κομμάτι εξαιρετικά, εξαιρετικά αφιερωμένο στην expensive, στο φύλαγα, περίμενα να τελειώσει το πλήσιμο των πιάτων, ακριβούλα, αφιερωμένο για σένα, είναι έκπληξη, πρώτη φορά θα το ακούσεις στην εκπομπή μου, το επέλεξα για σένα. Λοιπόν, τώρα πάμε να κάνουμε κέφι, ακροατές μου όμορφοι. Θα ακούσουμε δυνατά χορευτικά κομμάτια για να ανέβει η διάθεσή μας. Για όλους εσάς εκεί που ακούτε, για τα κορίτσια από το θέατρο Άρατος, για την παρέα μου όλοι, για τους ακροατές, για τους φίλους από το Facebook. Λοιπόν, Παόλα και εδώ στα Λιανοχορταρούδια. Φύγαμε. Σας ξύπνησα, μάλλον κατάφερα και σας ξύπνησα, έτσι. Αυτό ήταν το ζητούμενο. Εσύ που λες πολύ φασαρία, ναι, ήταν φασαριοζιώζικο τραγούδι, αλλά τα κατάφερα, σας ξύπνησα μάλλον. Είπαμε πρέπει να γίνονται ολονών οι επιθυμίες, πάμε να ακούσουμε δυνατά κομμάτια, όχι πολλά, μετά θα ξαναγυρίσουμε, θα πέσουμε στα βαριά και πάλι. Λοιπόν, θα ακούσουμε εγώ τσαμπά, τσαμπά, τσαμπά. Τα καγγέλια, 2-3 ακόμη, υπομονή για εσάς που θέλετε άλλου είδους τραγούδια, έτσι λίγο να ζεσταθούμε. Πάμε. Κορίτσια μου, ο πρόδρομος είναι. Δεν ξέρετε τον πρόδρομο. Ο πρόδρομος και τον ταβαντούρι. Λοιπόν, ένα ακόμη θα ακούσουμε, έτσι, ξεσηκωματικό, και μετά πάμε στα δικά μας. Εύη, σου είπα, γράψε μου τι θέλεις να ακούσεις. Η λίστα μας έχει τα πάντα. Από Ραλία Χριστίδου, από... για να δούμε τι έχουμε εδώ. Έχουμε πάρα πολλά. Χριστίνα Σάλτη, Χολίδη, Μενιδιάτη. Και τι δεν έχουμε. Νίκο Γκάνο, Χαρούλη. Καλά αυτά πάει. Από τη σκύλα στη χάρη, από το ένα. Από το πολύ τζερτζελέ, το πολύ ποιοτικό. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά τραγούδια. Εύβουλα μου, δεν έχεις παρά να πεις. Πίτσα Παπαδοπούλου έχουμε, Τριαντάφυλλο έχουμε, Πάολα έχουμε, Παντελή, Παντελίδη. Για να βάλουμε ένα Παντελή, Παντελίδη που μου αρέσει. Λοιπόν, δεν έχετε παρά να πείτε τι θέλετε να ακούσετε. Η λίστα μου είναι άδεια στη διάθεσή σας. Έχουμε ακόμη τουλάχιστον μισή ώρα εκπομπής. Είναι εδώ η μουσική εκδρομή με την Έφη Μάνου. Στείλτε μηνυματάκια στο Facebook Έφη Μάνου, ελληνικά, τα δύο πρώτα κεφαλαία. Επίσης στη σελίδα μας μουσική εκδρομή. Υπάρχουν και κινητά, μπορείτε να καλείτε για αφιερώσεις, μηνύματα, παρατηρήσεις, ό,τι θέλετε. Μπορείτε να βγείτε στον αέρα, ό,τι θέλετε εσείς. Είναι το 697-29-60606, είναι WhatsApp. Επαναλαμβάνω, 697-29-60606 και το σταθερό μας 2313-022-040. Επαναλαμβάνω, 2313-022-040. Λοιπόν, Φεϊρουμπίνη, που ξαπλώνεις, που κοιμάσαι. Εύη μου, τελειώνει το μαρτύριό σου σε λίγο. Μαράκι, καληνύχτα, καλονύπνο, κορίτσι μου. Ευχαριστούμε που άκουγες ως τώρα. Μία-μία αποχωρούν οι φίλες της εκπομπής. Κατανοητό, είναι περασμένη η ώρα, έχει και κρύο. Καλό ξημέρωμα, κορίτσια, σε όσες αποχωρούν. Πάμε, πείτε μου τι θέλετε να ακούσετε, έχουμε απ' όλα. Τη ζωή μου, τι ζεις.
Ό,τι θέλει η Εύη μου, κρατάω με νύχια και με δόντια τους ακροατές μου να μην πάνε για ύπνο, μη μου κοιμηθούνε και μείνω μόνη, Ευούλα μου σου έχω και... Βιτάλη, όχι αυτό που ζήτησες βέβαια, αλλά σου έχω και Μητροπάνω, σου έχω και το αγαπημένο σου υπερπαραγωγή, τι θέλεις άλλο. Ακριβούλα, εσύ μην παραπονιέσαι, εντάξει. Λοιπόν, για τις δύο πολύτιμες ακροάτριές μου που κρατάνε μέχρι το τέλος της εκπομπής πάντα, ευχαριστώ για το κουράγιο σας, για την αγάπη σας. Φυσικά και τα άλλα παιδιά ξέρω ότι με αγαπάνε, απλά είναι δύσκολα να κρατηθούν ξύπνοι γιατί το πρωί έχουν πρωινό ξύπνημα και τους καταλαβαίνω. Είναι το ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων, η Εύη Μάνου με τη μουσική εκδρομούλα μου. Αυτή την κρύα νύχτα του χειμώνα, αλλά παιδιά άρχισε να μαλακώνει ο καιρός έξω, έτσι μια ματιά που έριξα, αύριο θα είναι καλύτερα τα πράγματα. Ό,τι και να κάνει, πείσματα είναι τώρα, πείσματα. Φεύγει ο χειμώνας και μας δείχνει τα δόντια του, αλλά δεν πτωούμαστε. Η άνοιξη είναι πρώτων πυλών. Θα ανθίσουν τα πάντα, θα έχουμε ζεστές μέρες, να απολαύσω κι εγώ έναν καφέ στη λιακάδα που με έχει φάει το κρύο στα μπαλκόνια που κυκλοφορώ, να πίνω τα καφεδάκια μου. Λοιπόν, Εύη μου, τα ακούσουμε Παντελίδη και μετά πάμε στο δικό σου πρόγραμμα. Παντελής Παντελίδης, θυμάμαι, για να ακούσουμε τον Παντελάκο μας που μας λείπει πολύ. Παντελής Παντελίδης, αξέχασες ο Παντελάκος, τον αγαπούσαν όλοι νομίζω. Δύσκολα θα ξεχαστεί αυτό το παλικάρι. Λοιπόν, Εύη μου, ακριβή μου, αν δεν το καταλάβατε, είστε πρώτο τραπέζι πίστα. Ο επόμενος χρόνος της εκπομπής μου αφιερωμένος για σας, μια που μείναμε λίγοι μάλλον, πήγαν για ύπνο οι περισσότεροι. Κατανοητό. Εμείς έχουμε ακόμη περίπου ένα μισάωρο εκπομπής. Κορίτσια μου, καθίστε πρώτο τραπέζι για σας τις δύο. Ακριβούλα μου, ακούω και δικές σου επιθυμίες. Προς το παρόν θα ακούσουμε τις επιθυμίες. Σας αξίζει, είστε οι καλύτερες μου ακροάτριες. Και για την άλλη, την κολλητή μου εκεί στην Περαία, δεν έστειλε μηνυματάκι σήμερα. Τι γίνεται, πελίτσα μου, ανησυχώ, κοιμάσαι, αποκλείεται, εσύ είσαι νυχτοπούλη. Ακούω τα μηνύματα, θα τα δω σε λίγο. Λοιπόν, είμαστε εδώ ζωντανά, ένα μισάωρο περίπου ακόμη. Αν έχετε επιθυμίες, θέλετε να ακούσετε κάποιον συγκεκριμένο τραγουδιστή και έχω το τραγούδι του στη λίστα, πολύ ευχαρίστως να τα ακούσετε. Αφήνω κενή τη λίστα μου. Προς το παρόν, τα τραγούδια αφιερωμένα για την Εύη που τα ζήτησε και φυσικά για την ακριβή. Για σας κοριτσάκια μου και για όλους τους ακροατές. Πάμε να ακούσουμε Ελένη Βιτάλη «Ταχεία». Ένα διαχρονικό ωραίο τραγούδι, η φωνάρα η Βιτάλη. Για σένα η βούλα μου που σ' αρέσει, η Βιτάλη. Βλέπω ότι σας άρεσε, Βιτάλη είναι αυτή. Ένα ποτάκι το σηκώνει η περίπτωση, αλλά πού να το βρούμε. Δεν πειράζει, έχει και αυτό πολλές θερμίδες. Άλλωστε κυνηγάμε τις θερμίδες. Να καλωσορίσω στην παρέα την Έλενα. Καλώς την Έλενα, κοριτσάκι μου, εσύ τέτοια ώρα ξύπνια. Χαίρομαι που είσαι κοντά μας, ασφαλώς και θα βάλω το τραγουδάκι σου. Θα κάνεις απλώς λίγη υπομονή, τρία τραγουδάκια. Γιατί έχω τα κορίτσια εκεί πρώτο τραπέζι, γιατί νομίζω ότι μόνο αυτά μ' ακούνε, βάζω τις επιθυμίες τους.
αλλά μετά από τρία τραγουδάκια θα ακούσεις αυτό που θέλεις. Καλώς ήρθες στην παρέα, εμείς περνάμε πολύ ωραία εδώ. Μας λείπει βέβαια ένα ποτάκι, αλλά εντάξει, δεν μπορεί να τα έχει όλα κανείς. Για όλους όσους ακούνε, στείλτε μηνυματάκια να σας κάνω αφιερώσεις. Δεν μπορώ να ξέρω αλλιώς ποιος ακούει, ή πάρτε μας τηλέφωνο. Έχουμε ακόμη ένα 20 λεπτό το λιγότερο εκπομπής, 697-29-60606 είναι WhatsApp. Επαναλαμβάνω, 697-29-60606. Όταν μιλάω μπορείτε να πάρετε να βγείτε και ζωντανά στην εκπομπή. Δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα. Υπάρχει και ένα σταθερό 2313-022-040. Επαναλαμβάνω, 2313-022-040. Και οι σελίδες μας στο Facebook φυσικά. Εφημάνω η προσωπική μου σελίδα, ελληνικά τα δύο πρώτα κεφαλαία και η μουσική εκδρομή. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Μητροπάνο, αγαπημένο σε όλους μας, αλλά κυρίως την Εύη εκεί που τον ζητάει πάντα. Τώρα άλλο τραγούδι θα βάλουμε, Εύη μου. Μια στάση εδώ. Κάντε όλοι μια στάση εδώ στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων κάθε Δευτέρα και Πέμπτη μεσάνυχτα να ακούσετε τη μουσική εκδρομή με την Εύη Μάνου. Νομίζω ότι θα σας κάνει να περάσετε καλά. Για πάμε να ακούσουμε Μητροπάνο, μια στάση εδώ για όλους εσάς. Τι να πει κανείς για το Μητροπάνο, τι να πει, respect. Τίποτα δεν μπορεί να πει κάποιος. Φοβερός άνθρωπος, φοβερός τραγουδιστής, καλλιτέχνης που μας άφησε πολύ μεγάλη πρίκα στο ελληνικό τραγούδι. Υπέροχος, και μάλλον με αυτόν θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή, με ένα ωραίο κομμάτι που έχω στο μυαλό μου. Λοιπόν, Εύη μου, ήρθε η στιγμή να ακούσεις το αγαπημένο σου κομμάτι. Ξέρεις πολύ καλά ποιο είναι αυτό, οι ακροατές δεν ξέρουν, αλλά εσύ το ξέρεις, το έχεις ζητήσει, το έβαλα και στην προηγούμενη εκπομπή. Αλλά αφού, κορίτσια μου, είστε πρώτο τραπέζι πίστα, πρέπει να εκπληρώσω και τις επιθυμίες σας για την Έλληνα εκεί, για όλους όσους ακούνε. Δεν ξέρω, στο Facebook βλέπω ότι έβγαλα ένα live βίντεο. Μου κάνατε like, δεν ξέρω αν ακούτε, παρεάκι μου, στείλτε μηνύματα να σας κάνω αφιερωσούλες για όλους εσάς που ακούτε, είτε πριν ακούγατε αποσπασματικά, είστε ακόμα μαζί, δεν ξέρω, είναι η ώρα περασμένη. Έλενά μου, μετά είναι, για να δω, όχι, ακόμη ένα τραγούδι και μετά θα ακούσεις το δικό σου. Πάμε να ακούσουμε τώρα την επιθυμία της Εύης. Ελένη Τσαλικοπούλου, Ζαΐρα, για την Εύη που την τρελαίνει το κομμάτι, για σένα Ευάκι μου όμορφο. Ζαΐρα, θα έρθω να σε κλέψω κάποια βράδια. Λοιπόν, γελάω με τα χάλια μου, Εύη μου. Ώρες έχω μνήμη χρυσόψαρο, μου φαίνεται. Το είχα βάλει τη Ζαΐρα, αλλά το έχουν πετσοκόψει στη λίστα. Κρατάει μόνο 45 δευτερόλεπτα, Εύη μου, συγγνώμη. Εγώ είχα όλη την καλή διάθεση, αλλά η μνήμη μου όχι απλώς με απάντησε. Άστα να πάνε. Γελάω, μου φαίνεται. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε, δεν το θυμάμαι αυτό το κομμάτι, αλλά προφανώς για να το έχω γράψει και να το έχω περάσει τη λίστα, κάτι μου άρεσε. Πάμε να ακούσουμε Ισαΐα, μισό λεπτό να δω το επίθετο. Ματιάμπα, νιώσε με, Ισαΐας Ματιάμπας. Λοιπόν, και μετά Έλενα το δικό σου, έτσι. Ωραίο τελικά, εμένα μου άρεσε, δεν ξέρω εσάς. Ωραίος ο Ισαΐας Ματιάμπα, νιώσε με.
Λοιπόν, φτάνουμε σε λίγο και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Αν θέλετε κάποιο κομμάτι, και το έχω πολύ ευχαρίστως, να τα ακούσουμε. Ευχαριστώ τους φίλους ακροατές που είναι μέχρι και τώρα αυτή τη στιγμή κοντά μας. Ενώ ξέρω ότι πρέπει να ξυπνήσετε πρωί, το εκτιμώ. Για την Έλενα εκεί που λέει ότι κρατάμε καλή συντροφιά, σε ευχαριστώ Έλενα μου, χαίρομαι πάρα πολύ αν μπορώ και σου κρατάω καλή συντροφιά. Αυτό είναι και το ζητούμενο φυσικά. Και φυσικά ήρθε η στιγμή να απολαύσεις το τραγούδι που ζήτησες. Δεν ξέρω αν είσαι ερωτευμένη, Έλενα μου, μακάρι να είσαι. Είναι, το θεωρώ και αυτό, ύμνο στον έρωτα αυτό το τραγούδι, Θέμης Αδαμαντίδης, Στην Καρδιά. Για όλους εσάς που είστε ερωτευμένοι, για όσους θα ερωτευτείτε, Στην Καρδιά, Θέμης Αδαμαντίδης, υπέροχος, πάμε να τον ακούσουμε. Φεύγω αλλά κοίτα να σκεπαστείς καλά, κάνει τόσο κρύο απόψε παγωνιά. Αυτό ήταν ο Θέμης Αδαμαντίδης, Στην Καρδιά. Ωραία φωνή, ωραίο τραγούδι. Τι να πούμε τώρα, η ελληνική μουσική είναι υπέροχη, παιδιά. Τώρα θα ακούσουμε Θοδωρή Κοτονιά, Τα Κλειδιά. Και αυτό ωραίο κομμάτι στο είδος του. Πλησιάζουμε στο τέλος της εκπομπής, πρέπει και εμείς να κλείσουμε σε λίγο, να πάμε και εμείς στα σπίτια μας. Ελπίζω να περάσετε και σήμερα όμορφα. Θα ακούσουμε άλλα δύο τραγούδια μαζί με αυτό που θα ακούσουμε, Τα Κλειδιά. Τρία θα κλείσω με Μητροπάνω. Αν θέλετε τώρα να ακούσετε κάτι, και το έχω πολύ ευχαρίστως, αλλιώς ακούμε το προ-προ-τελευταίο κομμάτι της σημερινής μας εκπομπής. Τι να πω, ευχαριστώ, ένα ευχαριστώ δεν φτάνει για όλους εσάς που ξενυχτάτε μαζί μου εδώ να κάνουμε παρεούλα με όμορφα τραγουδάκια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και για την Έλληνα εκεί, ήρθε Έλληνα αργά στην παρέα μας. Ελπίζω την Πέμπτη να έρθει νωρίτερα στην παρέα μας. Ξέρω από αυτόν τον έρωτα, Έλληνα, έχω κι εγώ τα παιδάκια μου που τα λατρεύω. Άλλου είδους έρωτας αυτός, αλλά είναι έρωτας, ισόβιος. Το γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, θα ακούσουμε Θοδωρή Κοτονιά, Τα Κλειδιά. Αν θέλετε κάτι, τραγουδάκι, πολύ ευχαρίστως. Αλλιώς είναι το προ-προ-τελευταίο τραγούδι της εκπομπής μας. Και κάπου εδώ μια ακόμη μουσική εκδρομή έχει φτάσει στο τέλος της. Ελπίζω και εύχομαι να περάσετε καλά. Αν περάσετε καλά, θα σας περιμένω πάλι την Πέμπτη τα μεσάνυχτα εδώ στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων, να πάμε άλλη μία μουσική εκδρομούλα. Είμαι η Έφη Μάνου και σας ευχαριστώ όλους που ήσασταν μαζί μας απόψε. Στη διάρκεια της εβδομάδας μπορείτε να μου στέλνετε μηνυματάκια στην προσωπική μου σελίδα στο Facebook, Έφη Μάνου, με ελληνικά τα δύο πρώτα κεφαλαία. Θα χαρώ πάρα πολύ να πάρω μηνυματάκια σας. Ένα ευχαριστώ είναι λίγο που ξενυχτάτε μαζί μου, υπέροχό μου ακροατήριο. Τα κορίτσια μου τα όμορφα εκεί που είναι μέχρι το τέλος της εκπομπής, για όλους εσάς που ακούτε. Πρέπει να κλείσουμε όμως σιγά σιγά, γιατί η ώρα είναι περασμένη, να πάμε και εμείς να ξεκουραστούμε, έξω έχει κρύο, παιδιά. Σας εύχομαι να έχετε έναν καλό ύπνο, να κάνετε όμορφα όνειρα. Αύριο ξημερώνει μια άλλη μέρα, έτσι, αισιοδοξία, πάμε να το παλέψουμε, όλα θα πάνε καλά, είμαι σίγουρη. Λοιπόν, τελευταίο κομμάτι, θα σας κλείσω έτσι γλυκά
με Δημήτρη Μητροπάνο, Θες. Πολύ ωραίο τραγούδι, εμένα προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ. Θες, θες και τι δεν θες και τι δεν θέλουμε, έτσι. Ας κυνηγήσουμε όμως τα όνειρά μας. Τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο όσο ζούμε και αναπνέουμε, αρκεί να κυνηγήσουμε το όνειρό μας. Σας ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μου και σήμερα. Καλό ξημέρωμα, φίλοι μου, καλό ξημέρωμα. Τα λέμε την Πέμπτη τα μεσάνυχτα. Γεια σας.